Δυστυχώς αυτή την εβδομάδα ενημερωθήκαμε ότι τα αποθέματα του αίματος στο Βενζέλιο είναι στα κατώτερα όρια. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία στο Ηράκλειο. Στα κατώτερα όρια θα πει ότι ένα τροχαίο να γίνει σήμερα, κάποιες φιάλες να χρειαστούν, ένα δύσκολο χειρουργείο, κάτι να συμβεί, αύριο μπορεί να μην έχουμε. Αύριο μπορεί να μην έχουμε. Να μην έχετε για τη μετάγγιση. Να μην έχουμε σε μία μετάγγιση. Δυστυχώς είμαστε εξαρτημένοι από τους θεμοδότες και από τις μεταγγίσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Τα χαμηλά αποθέματα αίματος έχουν οδηγήσει τους ασθενείς σε απόγνωση. Ο αριθμός των τακτικά πολυμεταγγιζόμενων ασθενών με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο στη μονάδα νοσηλείας του νοσοκομείου μας ανέρχεται περίπου στα 90 άτομα. Οι ετήσιες ανάγκες της μονάδας νοσηλείας του Βενιζελίου είναι περίπου 4.000 φιάλες το χρόνο. Υπάρχουν περιόδοι που η μετάγγιση γίνεται λίγο πιο δύσκολη. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να προσφέρει μία φιάλη αίμα, να προσφέρει ζωή. Ο κίνδυνος αναβολής μετακίσεων είναι ορατός με τους γιατρούς της μονάδας μεσογειακής αναιμίας του Βενιζέλιου νοσοκομείου να έχουν προς το παρόν προχωρήσει στη μείωση των μεταγγίσεων. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να μην έχουμε αναβολή μεταγγίσεων. Όμως υπομεταγγίζουμε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ένας πάσχων ο οποίος έρχεται και χρειάζεται 2 φιάλες αίματος κάθε 15 ημέρες δεν θα πάρει 2 φιάλες. Αναφέρομαι κυρίως σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σπάνιες ομάδες. Θα πάρουν μία με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των επισκέψεων στο νοσοκομείο για μετάγγιση και σαφέστατα μειώνονται και η ποσότητα αίματος. Τίθεται η θεραπεία τους υπό αμφισβήτηση? Τίθεται, γιατί εμείς έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι να διατηρούμε μια αιμοσφαιρίνη ικανή σε επίπεδα η οποία να αποτρέψει την εμφάνιση μελλοντικών επιπλοκών από την νόσο. Άρα λοιπόν, αν ο ασθενής υπομεταγγίζεται για ένα σχετικά μεγάλο διάστημα, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία του και σίγουρα έχει επίπτωση στην ποιότητα ζωής του. Για μας είναι η μόνη θεραπεία που υπάρχει το αίμα. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Η έλλειψη των αναγκαίων μονάδων αίματος δεν είναι καινούρια. Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι εφιάλτης για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, αφού οι αιμοδότες πάνε διακοπές με αποτέλεσμα να στερεύουν τα αποθέματα. Υπάρχει ερμηνεία. Είναι οι διακοπές, είναι η χαλαρότητα, είναι ο αυξημένος αριθμός των τροχαίων. Θα παρακαλούσα όλο τον κόσμο, αιμοδότες και μη, όποιος μπορεί να έρθει να αιμοδοτήσει. Χρειάζονται 10 λεπτά από το χρόνο τους, αλλά για μας είναι η ζωή μας. Δεν είναι όμως μόνο οι θαλασσεμικοί ασθενείς που κινδυνεύουν. Ογκολογικοί ασθενείς, τακτικά και έκτακτα χειρουργεία έχουν ανάγκη την πολυπόθητη επάρκεια αίματος που δεν κάνει ποτέ διακοπές. Πώς είναι οι χρόνια μεταγγιζόμενοι? Οι θαλασσεμικοί, οι δρεπανοκυταρικοί ασθενείς, είναι οι αιματολογικοί ασθενείς, είναι οι καρκινοπαθείς, είναι τακτικά και έκτακτα χειρουργεία, είναι έγκυες οι οποίες μπορεί να έχουν κάποια επιπλοκή τόσο στην γύση, τόσο και στον τοκετό. Άρα η έκκληση τώρα είναι. Η έκκληση είναι να έρθετε όσοι πιο πολύ μπορείτε. Όσοι είσαστε υγιείς, όσοι έχετε τη διάθεση, όσοι έχετε την πόρεση.